Είναι μια αλλαγή. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Εσύ με τα παιδιά πώς είσαι, φίλο εννοώ. Τα λατρεύω. Παίζεις και τέτοια. Είμαι όλη την ώρα με τα παιδιά. Ναι. Και από μικρός πάντα με τα παιδιά έπαιζα. Άρα θες να γίνεις πατέρας από πολύ, πολύ, πολύ. Από πολύ μικρός το θέλω. Α, ναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ονειρεύεσαι, ας πούμε, πολλά παιδιά ή πώς το φαντάζεσαι τη ζωή? Κοίτα, όσα παιδιά μπορώ να συντηρήσω. Εσείς είστε δύο αδέρφια όμως, ή κάνω λάθος? Τρία. Τρία αδέρφια είστε. Ναι. Εγώ, αδερφός μου και αδερφή μου. Η Ρούλα είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος ζωής σου? Ναι, βέβαια. Τι αισθάνεσαι για τη Ρούλα, ρε παιδί μου? Τα πάντα. Είναι ο άνθρωπός μου, είναι όλα. Είναι το καταφύγιο μου. Είσαι το ίδιο ερωτευμένος όσο ήσουν πριν από 8 χρόνια, έτσι όταν πρωτογνωριστήκατε, ας πούμε? Ναι, ναι. Τώρα αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται, γιατί λένε, παιδί μου, ότι ο έρωτας κρατάει τα πρώτα χρόνια και μετά υπάρχει μια πολύ δυνατή αγάπη, ας πούμε, που μένει. Ναι. Ναι, κοίτα, είναι θέμα των δύο ανθρώπων μες στη σχέση. Τι κάνετε έτσι για να ανανεώσετε, ας πούμε, αυτό και να μείνει ο έρωτας? Κάτι θέμα. Ανανεώνεται, έτσι. Είμαστε άνθρωποι που ανανεωνόμαστε. Από σαν το Φίνικα. Ναι. Που αναγεννιέται από τις τάχτες του. Είναι και θέμα χημείας πολλές φορές. Έχουν χημεία, ναι. Φοβερή. Το πράγμα νομίζω που... ότι είναι καρμική η σχέση σας. Δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Που λέμε, σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Βρήκατε το άλλο σας μισό. Κοίτα, είμαστε από την πρώτη μέρα μαζί. Δεν είναι ότι ήμασταν στα σπίτια. Δηλαδή, τι, από το πρώτο ραντεβού? Γιατί το είπες και πριν, ας πούμε. Από την πρώτη μέρα που ήμασταν μαζί, ήμασταν μαζί. Στο ίδιο σπίτι. Από την πρώτη μέρα. Ναι, ναι. Από το πρώτο ραντεβού. Ζηλεύετε ένα τον άλλο?